το κορίτσι του Ηρακλή, η Γεωργία Αποστόλου, με το χάλκινο μετάλλιο στα 1500 ελεύθερο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έγινε στο Ποσειδόνι από την Πέμπτη ως την Κυριακή. Έχουμε την Γεωργία, την έχουμε. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Και συγχαρητήρια για το Πανελλήνιο μετάλλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς τον έζησες τον αγώνα? Ήταν ένας αγώνας που το κυνηγούσαμε την αρχή της χρονιάς στο μετάλλιο. Mm-hmm. Είχα προετοιμαστεί για αυτόν τον αγώνα. Το ήθελα πολύ και εγώ και οι προπονητές μου. Και δικαιώθηκα στο τέλος και το πήρα. Πώς είναι για σένα να είσαι στα μετάλλια, στις καλύτερες αθλήτριες στο συγκεκριμένο άθλημα στην Ελλάδα και σε αυτή την ηλικία, έτσι, είσαι κοντά στα 17? Είναι μεγάλη χαρά για μένα, γιατί είχα μια δύσκολη χρονιά, είχα κάποιους τραυματισμούς, αλλά από ό,τι φάνηκε, με επιμονή και υπομονή μπορεί ένας Ηρακλής ή οποιοδήποτε να καταφέρει οτιδήποτε, και νιώθω πολύ χαρούμενη γι' αυτό και χαίρομαι πιο πολύ επειδή έκανα την ομάδα μου χαρούμενη και τους προπονητές μου που με πίστευαν γι' αυτό. Και εμάς μας έκανες χαρούμενους. Νομίζω ότι οποιοδήποτε φίλος του Ηρακλή μπαίνει στο διαδίκτυο και βλέπει τέτοιες διακρίσεις και πανελλήνιους τίτλους και μετάλλια, χαίρεται. Ανήκεις πέρα από την οικογένεια του Ηρακλή και στη δική σου οικογένεια με άκρος έτσι και ανώλευκο έντονο στοιχείο. Να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν ότι ο Αποστόλου, ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, είναι αδερφός Γεωργίας. Και νομίζω ότι και το σπίτι παίζει το ρόλο του, έτσι? Ναι, και η μητέρα μου ήταν χρόνια προπονήτρια και αθλήτρια του Ηρακλή. Βεβαίως, ήταν στο Στίβο. Άρα τέτοιο θέμα, Γεωργία, δεν είχες πρόβλημα στο σπίτι. Από εκεί είχες την όθηση, έτσι? Ναι. Από μικρή μεγάλωσα σαν Ηρακλάκη. Να υποθέσω ότι το σπίτι που είναι πέρα για πέρα μπλε σε υποδέχτηκε και αναλόγως τώρα με το μετάλλιο που έφερεσαι. Ναι, πάντα ήταν δίπλα μου η οικογένεια, πάντα με πίστευε και ήταν πάντα δίπλα μου. Τώρα που ανοίγει η όρεξη με αυτό το χάλκινο μετάλλιο, φαντάζομαι θες και άλλα πράγματα να πετύχεις. Από εδώ και πέρα, ποιους στόχους έχεις μπροστά σου? Τώρα έρχεται μια δύσκολη χρονιά, γιατί είμαι τρίτη λυκείου, πρέπει να αφοσιωθώ λίγο και στα διαβάσματά μου. Αλλά θα κάνω τα πάντα να βρίσκομαι και στον χώρο του Ολυμπητηρίου, να προσφέρω πάλι όσο μπορώ στην ομάδα μου. Δύσκολος συνδυασμός, ε? Ναι, θα είναι αρκετά. Αλλά είναι μια χρονιά, θα περάσει. Θα περάσει και εύχομαι με επιτυχία και στα διαβάσματα και στις εξετάσεις, αλλά και φυσικά με το σκουφάκι του Ηρακλής, ό,τι και αν κάνεις από εδώ και πέρα. Και πάλι πολλά συγχαρητήρια, Γεωργία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τη Γεωργία Αποστόλου, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 1500 ελεύθερων νεανίδων.